Πέστε μας Καλησπέρα, λοιπόν. Κυρία Αργυρού, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πέστε μας λοιπόν γιατί δεν θα πάτε τη Δευτέρα στα σχολεία και μάλιστα σε μια κρίσιμη στιγμή που θα μπορούσαμε και με άλλους τρόπους, με ψηφιακούς τρόπους και με το διαδίκτυο και με την τεχνολογία να συνεχίσουν τα παιδιά τα μαθήματά τους από το σπίτι, εξ αποστάσεως. Να σας πω, καταρχάς δεν έχουμε καμία ανίσταση να γίνει αυτό το πρόγραμμα που έχει αναφέρει προηγουμένως ο Υπουργός Παιδείας σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Θεωρούμε όμως ότι σε καμία περίπτωση και ειδικά αυτήν την περίοδο το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι έτοιμο να προχωρήσει σε αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε σήμερα ενημερωθεί από τις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας, από τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας. Εκείνο το οποίο πρέπει πάνω απ' όλα να πούμε, κυρία Αργυρού, είναι ότι για μας εκείνο που προέχει είναι η δημόσια υγεία, προέχει η υγεία των εκπαιδευτικών. Θεωρούμε ανεύθυνη και προκλητική και αψυχολόγητη αυτή την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να καλέσει γιατί, την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη εργαζόμενη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, είτε στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, ή ακόμη σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής που έχουν να κάνουν με τον τομέα της υγείας, τον τομέα της ασφάλειας, είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να ισχύσει αυτό το πράγμα ξεχωριστά για τους εκπαιδευτικούς? Σε καμία περίπτωση δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε να θίξουμε και να στείλουμε το μήνυμα είναι ότι δεν θα πρέπει να υποτιμούμε αυτήν την ασθένεια. Σίγουρα, αυτόν τον ιό. Μαζί εκείνο σας το οποίο συμφωνούμε. Πρέπει να κάνει, που θέλει να κάνει η κυρία Αργυρού. Κυρία Αργυρού, εκείνο το οποίο θέλει να κάνει το Υπουργείο Παιδείας είναι να καλέσει τους δεκάδες εκπαιδευτικούς την ερχόμενη Δευτέρα στις σχολικές μονάδες να μαζευτούν όλοι εκεί. Κάποια σχολική μονάδα ενδεχομένως να έχει 100 εκπαιδευτικούς, άλλοι 110, άλλοι 80, άλλοι 90 εκπαιδευτικούς. Είναι μεγάλη η αριθμή αυτή. Και από τη στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από τη στιγμή που το ίδιο το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλοι οι επιστήμονες στέλνουν μηνύματα ότι θα πρέπει όλοι να αυτοπεριοριστούν, να παραμείνουν όλοι στα σπίτια τους, διαιρωτόμαστε πραγματικά εμείς τι είναι εκείνο που πάει να κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Θέλει να παίξει άραγε με τη ζωή των εκπαιδευτικών? Θέλει να παίξει με τη ζωή των οικογενειών των εκπαιδευτικών? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, οι γιατροί, το ίδιο πράγμα μπορούν να πούν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Να πούν, ξέρετε, κινδυνεύει η δημόσια υγεία, κινδυνεύει η υγεία μας. Δεν πάμε εμείς στα νοσοκομεία. Δεν πρόκειται να φροντίσουμε ασθενείς. Μπορούν να πούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα δίδουμε ενημέρωση στον κόσμο. Κινδυνεύει η υγεία μας. Η αστυνομία να κατεβάσει και εκείνη τα ρολά, να μείνουν στο σπίτι και εκείνοι, ο στρατός. Μήπως κάπου κάτι διασαλεύει την ισορροπία? Όχι σε καμία περίπτωση, και λέω ξεκάθαρα ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε, αν χρειαστεί, και την εβδομάδα του Πάσχα μαθήματα. Σε καμία περίπτωση δεν θα θυσιάσουμε τους μαθητές μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε, κυρία Αργυρού, είναι αν θα πάμε στις σχολικές μονάδες, θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποια χρονοδιαγράμματα. Θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποια βήματα. Διερωτόμαστε για ποιο λόγο λέμε την ερχόμενη Δευτέρα να μην πάει ο διευθυντής και η βοηθή διευθυντή στη σχολική μονάδα να διαβάσουν αυτή την εγκύκλιο που έχει στείλει το Υπουργείο Παιδείας. Τι νόημα έχει να παρευρεθούν δεκάδες εκπαιδευτικοί σε μια σχολική μονάδα? Διερωτόμαστε όλοι. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα μπορούσε, λέω, τη Δευτέρα να πάρει μια μικρή ομάδα. Προφανώς και θα υπάρξουν σχέδια δράσης τα οποία διαμορφώνονται και είναι λογικό γιατί οι εξελίξεις μεταβάλλονται. Έτσι, παντού συμβαίνει αυτό, σε όλους τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις. Μεταβάλλονται και εφαρμόζονται νέα σχέδια δράσης. Αλλά αυτό είναι το ένα, και το να μην παρευρεθούν στα σχολεία είναι άλλο. Είναι διαφορετικό. Δηλαδή αύριο στο στρατόπεδο ξέρετε πόσα άτομα βρίσκονται? Να μην πάνε οι γιατροί, να μην πάνε ούτε οι νοσηλευτές, και αυτοί δεκάδες είναι, εκατοντάδες. Επειδή
Βεβαίως, επειδή βρίσκονται στα στρατόπεδα κάποιοι στρατιώτες ή οι νοσηλευτές ή οι ιατροί και εκείνοι οι οποίοι πρέπει να πω ότι προστατεύουν σίγουρα την υγεία τους και σίγουρα και εμείς οι ίδιοι στηρίζουμε αυτούς τους εργαζόμενους, θα πρέπει να παίξουμε με την υγεία των υπολείπων. Αλλά λέω ξεκάθαρα, δεν έχουμε ένσταση να παρευρεθούμε στις σχολικές μονάδες. Θα πρέπει να γίνει όμως με τη σωστή διαδικασία. Δεν υπάρχει λόγος. Μα γι' αυτό να δεν υπάρχει ένσταση. Μα γι' αυτό δεν είναι. Εάν κύριε Χατζησάβα, ένα λεπτό για να τα διευκρινίζουμε τα πράγματα, να μην παρεξηγούμαστε. Εάν η ένσταση που καταθέτει ο ΕΛΜΕΚ είναι στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο δράσης ούτως ώστε βάσει αυτού του σχεδίου να είναι προστατευμένοι οι εκπαιδευτικοί αλλά και να παρουσιάζονται στα σχολεία, είναι ένα. Το να λέμε όμως δεν πάνε οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία είναι εντελώς διαφορετικό. Αν έχω αντιληφθεί λάθος, αν δεν έχω κατανοήσει σωστά, διευκρινίστε μου το. Και να απολογηθώ και δημοσίως κιόλας. Μάλιστα. Ακριβώς είναι αυτό που λέτε και το οποίο έχω πει. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα σχέδιο δράσης για το πώς θα παρευρεθούν οι εκπαιδευτικοί. Έχουν καλέσει οι κυρία Αργυρού εκπαιδευτικούς όλους την ερχόμενη Δευτέρα να παρευρεθούν στις σχολικές μονάδες. Στη συνέχεια, όπως γράφει μία εγκύκλειος η οποία έχει εκδοθεί πριν από λίγο, όσοι είναι στις ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να αποχωρήσουν. Όσοι έχουν παιδιά τα οποία θα πρέπει να φυλάνε, θα πρέπει να αποχωρήσουν. Και διαρωτούμαστε, τι γίνεται με αυτούς τους εκπαιδευτικούς, των οποίων τα παιδιά τους έχουν έρθει είτε από την Ελλάδα είτε από την Ιταλία και υπάρχουν αυστηρές οδηγίες να παραμείνουν σε καραντίνα 14 μέρες. Μα με συγχωρείτε κύριε Χατζησάβα, για τις ευάλωτες ομάδες προφανώς και υπάρχουν πρωτοκόλλα, τα λέμε από την πρώτη στιγμή, θα πρέπει να προφυλαχθούν. Εδώ ο ιδιωτικός τομέας, τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες τα στέλνει να δουλεύουν από το σπίτι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πρωτόκολλα που είναι σε ισχύ για εκείνους που έχουν ταξιδέψει. Προφανώς και θα αυτοπεριοριστούν για 14 μέρες, αλλά όλοι οι υπόλοιποι... Ναι, ακριβώς το Υπουργείο Παιδείας παραβιάζει αυτά τα πρωτόκολλα που λέτε. Διερωτώμαστε γιατί να καλέσει αυτούς τους εκπαιδευτικούς με χρόνιες παθήσεις στις σχολικές μονάδες την ερχόμενη Δευτέρα. Γιατί να καλέσει τους εκπαιδευτικούς που έχουν παιδιά και δεν υπάρχει κανένας να τα προστατεύει αυτά τα παιδιά στις σχολικές μονάδες. Γιατί να καλέσει τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες, των οποίων λέω ξεκάθαρα έχουν φοιτητές οι οποίοι έχουν επιστρέψει πρόσφατα είτε από την Ελλάδα είτε από την Ιταλία. Πρέπει δηλαδή να παίξουμε με τη ζωή όλων των εκπαιδευτικών. Κακώς έχουν επιστρέψει αν έχουν επιστρέψει φοιτητές. Συγγνώμη. Κακώς έχουν επιστρέψει αν έχουν επιστρέψει φοιτητές και είναι δημόσια τοποθέτηση αυτή. Και έχω και εγώ παιδί φοιτητή που είναι στο εξωτερικό. Αλλά πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, κοινωνικά υπεύθυνοι. Τώρα θα ρωτήσουμε το Υπουργείο Παιδείας αν πράγματι δεν λήφθηκαν μέτρα για τις ευάλωτες ομάδες ή για χρόνια ασθενείς. Με αυτή την έννοια. Υπάρχει μια δικαιολογία σε αυτή την αντίδραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.